Το παρεμπόριο είναι ένα ντόμινο και κάθε αγορά έχει συνέπειες. Νομίζω ότι αγοράζω φθηνά, αλλά στο τέλος το πληρώνω πολύ ακριβά. Το παρεμπόριο σημαίνει λουκέτα στα μαγαζιά, σημαίνει ανεργία και φοροδιαφυγή, σημαίνει λιγότερα χρήματα για το κοινωνικό κράτος. Τα προϊόντα του παρεμπορίου είναι χαμηλής ποιότητας και απειλούν τη δημόσια υγεία. Το παρεμπόριο επιβαρύνει την οικονομία και ενθαρρύνει την παρανομία. Σκέψου πριν αγοράσεις. Το παρεμπόριο κοστίζει ακριβά. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα 5 Σεπτεμβρίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Κλοπές, ατασταλίες και απολύσεις κυρίες και κύριοι στο νοσοκομείο του Βόλου αποκαλύπτονται από τα χείλη του διοικητή του Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα την πόρτα εξόδου είδαν τρεις εργαζόμενοι στο νοσοκομείο λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ την ίδια ώρα υπήρξε μία παραίτηση. Άλλες τρεις απολύσεις είναι σε εξέλιξη και ένας γιατρός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Αυτά τα άκρως σοβαρά γεγονότα αποκάλυψε ο διοικητής του νοσοκομείου Αριστίδης Ζαχαρόπουλος στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, λέγοντας παράλληλα ότι εκτός από τις υπηρεσίες υγείας, η διοίκηση έχει να ασχοληθεί και με ζητήματα ανομίας του προσωπικού. Σε αυτό το νοσοκομείο, λυπάμαι που το λέω, υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει υψηλός βαθμός παραβατικότητας μέσα στο προσωπικό. Παραβατικότητα σημαίνει ότι πολλοί εργαζόμενοι είτε από άγνοια είτε δεν ξέρω εγώ από τι δεν έχουν καμιά σχέση στη δράση και τη λειτουργία τους με την έννοια της νομιμότητας. Πολλές φορές διαπιστώναμε μια απόλυτη άγνοια. Αυτή η παραβατικότητα όμως, η οποία ήταν καθολική και πλατιά, δημιουργούσε συνθήκες ώστε στο τέλος να βλάπτει την οικονομική βιωσιμότητα. Αν δεν ακολουθείς την νομιμότητα, παράγεται έδαφος για ένα σωρό καταστάσεις. Και αν υπήρχαν και καταστάσεις που είχαν πρόθεση και δόλο, μέσα σε συνθήκες παραβατικότητας μπορούσαν εύκολα να καλλιεργηθούν και να γονιμοποιηθούν. Υψηλή παραβατικότητα, όπως για παράδειγμα, γιατί ένα τεράστιο κεφάλαιο, θέλουμε εβδομάδες να το αναλύσουμε, ελπίζουμε κάποτε να βρούμε τον χρόνο και να το εκπονήσουμε. Ένα παράδειγμα. Παράνομες μετατάξεις εσωτερικά στο νοσοκομείο. Αυτή η κατάσταση παράγει σε κάποιους εργαζόμενους ένα αίσθημα ματέωσης. Γιατί έχουν πρώτα μία συνθήκη απαξίωσης η οποία είναι ενεργετική, εσύ περνάς, εσύ δεν περνάς, και μετά έχουμε και μία συνθήκη αυτοαπαξίωσης, δεν έχω χώρο, δεν έχω ρόλο, δεν κάνω τίποτα, περιμένω τη σύνταξή μου. Έφτασε λοιπόν να έχουμε απουσία δεξιοτήτων. Γιατί ένας υπάλληλος ο οποίος είναι αδρανής ή στο λεγόμενο ψυγείο, πότε θα μάθει για να είναι παραγωγικός και αποτελεσματικός. Ένα τρίτο στοιχείο, που βεβαίως είναι επιλείψιμο, είναι ότι αν κάποιοι είχαν δεξιότητες, ήταν απρόθυμοι να τις βάλουν στην υπηρεσία του οργανισμού. Για λόγους που αυτοί ξέρουν ακριβώς και εμείς αντιλαμβανόμαστε ευλόγως. Όλα αυτά λοιπόν είχαν ως αποτέλεσμα ότι απορροφήθηκε πολύτιμος χρόνος και ενέργεια της διοίκησης για να βάλει σε μια στοιχειώδη τάξη αυτή την καθολική παραβατικότητα και ανομία και βεβαίως επέδρασαν και στα οικονομικά αποτελέσματα, διότι αν λειτουργούσαν όπως έπρεπε, τα πλεονάσματα θα ήταν μεγαλύτερα.
Στο μεταξύ, στη μεγάλη έλλειψη γιατρών από το νοσοκομείο απέδωσε το τραγικό περιστατικό του θανάτου 63χρονου συνταξιούχου το περασμένο Σάββατο, διοικητής του Ιδρύματος. Έκανε λόγο για μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, καθώς ζήτησε 17 επικουρικούς γιατρούς και εγκρίθηκαν μόνο 3 θέσεις, ενώ χαρακτήρισε μαύρη προπαγάνδα τα όσα ακούγονται για ελλείψεις σε υλικά. Την ίδια ώρα, λειτουργικά αυτόνομο είναι το νοσοκομείο σύμφωνα με την επίσημη έκδοση των οικονομικών καταστάσεων που ελέγχθηκαν από ορκωτούς λογιστές, καθώς παρουσιάζεται πλεόνασμα ύψους 447.630 ευρώ περίπου για το 2011. Το 2011 η χρηματοοικονομική θέση, η οποία είναι προϊόν των υποχρεώσεών μας, των απαιτήσεών μας και του ταμείου μας, δίνει μια πλεονασματική χρηματοοικονομική θέση 10.452.000 ευρώ. Τι σημαίνει με απλά λόγια αυτό? Ότι αν στις 31 Δεκάτου του 2011 μας πλήρωναν τα ταμεία τις απαιτήσεις μας των 24,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ και εξοφλούσαμε τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις στους προμηθευτές μας των 14.800.000 ευρώ περίπου, και έχοντας και αυτό το ταμιακό υπόλοιπο, θα είχαμε 10,5 εκατομμύρια ευρώ σε ζεστό χρήμα. Εξάλλου, το γεγονός ότι η διοίκηση του νοσοκομείου έχει στεναρή αντίρρηση για τις οφειλές προς τη ΔΕΗ ΑΜΒ που φτάνουν σχεδόν στο 1 εκατομμύριο ευρώ, επεσήμανε ο διοικητής του νοσοκομείου που ερωτήθηκε σχετικά με το ποσό της οφείλης. Ο διοικητής χαρακτήρισε αμαρτωλή την υπόθεση της ΔΕΗ ΑΜΒ και ανέφερε ότι από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκαν πλασματικές πάγιες χρεώσεις μέχρι και 3 φορές πάνω από το κανονικό. Η υπόθεση της ΔΕΗ ΑΜΒ είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Οι ανεξόρθιες υποχρεώσεις του νοσοκομείου στη ΔΕΗ ΑΜΒ ξεκίνησαν από το 7 και τα παραλάβαμε το 10 που ήρθαμε εμείς. Ως τότε κανείς δεν είχε την ίδια ευαισθησία. Και βεβαίως αυτές οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν, γιατί κανείς δεν επιλαμβανόταν, δεν αφορά κριτική της προηγούμενης διοίκησης, πανεπιστημίου της κυρίας Καρά, γιατί εδώ συνέβηναν απίστευτα πράγματα μέσα στην ίδια έννοια της παραβατικότητας. Ήταν, λέει, πλακωμένο το υδρόμετρο από τα μπάζα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και εντάξει. Ήταν πλακωμένο. Όταν η προηγούμενη διοίκηση προσπάθησε υποτυπωδώς να υπερασπιστεί τη θέση του Αχιλοπουλίου, στείλανε ένα υπόμνημα στη ΔΕΑΜ και λένε ότι αυτό είναι μεγάλο, δεν το αναγνωρίζουμε, χωρίς στοιχεία όμως. Οπότε η ΔΕΑΜ λέει, κύριε, εμείς έχουμε τιμολόγια, έχουμε τα λεφτά μας. Η παρούσα διοίκηση, λοιπόν, μπήκε στον κόπο του παρελθόντος και ανακάλυψε πλασματικές πάγιες χρεώσεις, 3 φορές πάνω από τις πραγματικές. Και δεν προέκυψε μόνο από αστυνομική δίθεν έρευνα δική μας, είναι αποτυπωμένη στα τιμολόγια της ΔΕΙΑΜ. Υπόμνημα διαμαρτυρίας επέδωσαν σήμερα το πρωί στο διοικητή του νοσοκομείου Βόλου εκπρόσωποι συνταξιουχικών οργανώσεων της Μαγνησίας για τα μεγάλα προβλήματα και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στο νοσηλευτικό ίδρυμα και στο σύστημα υγείας γενικότερα. Ήρθαμε σήμερα να διαμαρτυρηθούμε στο διοικητή του νοσοκομείου με αφορμή το θάνατο ενός συναδέρφου συνταξιούχου του ΤΣΑ και να το επιδώσουμε ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας από όλες τις συνταξιοδοτικές οργανώσεις του νομού Μαγνησίας. Η κοινωνική ασφάλιση είναι ένα κοινωνικό αγαθό, δηλαδή η ασφάλιση, η ιατρική περίθαλψη και η πρόνοια. Αυτά τα βλέπουμε καθημερινά πως συρρυκνώνονται. Ο ΕΟΠΗ δεν έχει φάρμακα, δεν έχει γιατρούς. Το νοσοκομείο πεθαίνουν άνθρωποι μέσα εδώ πριν προλάβουν να εξεταστούν από έλλειψη γιατρών. Όλη αυτή η κατάσταση δεν πάει παρακάτω. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο ήρθαμε εδώ να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας και να πούμε στον κύριο διοικητή εδώ ότι να μεταβιβάσει τη διαμαρτυρία μας και προς τον Υπουργό. Γιατί χτες ο Υπουργός μας αποκάλεσε και τραμπούκους. Δεν είμαστε τραμπούκοι. Είμαστε απόμαχοι της εργασίας, αλλά διεκδικούμε μια ποιότητα ζωής. Τη σήμερα ημέρα που υπάρχει τέτοια εξέλιξη, υπάρχουν πληθώρα γιατρών, να μην υπάρχουν γιατροί στο νοσοκομείο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Σχετικά με το θάνατο του 63χρονου, τι σας είπε ο διοικητής? Είπε ότι γίνονται οι έρευνες και θα δούμε τα πορίσματα, εάν ήταν από αυτό ή από άλλο η αιτία θανάτου. Γιατί αυτό είναι λογικό, πρέπει να δεις από τι είναι. Αλλά βασικά είναι ότι είχαν έλλειψη γιατρών και γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος πέθανε.
το Σάββατο 11 η ώρα θα έχουμε μία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης για να διατρανώσουμε ακόμα περισσότερο και καλούμε όλους τους συναδέρφους συνταξιούχους και μη για να συμμετέχουν σε αυτή τη διαμαρτυρία μας, γιατί λέμε τον 21ο αιώνα να χάνονται ανθρώπινες ζωές για ψήλου πίδημα, αυτό είναι απτάγραφα. Καυτό αναμένεται το φθινόπωρο για εργαζόμενους, άνεργους και συνταξιούχους και η κινητοποίηση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο αποτελεί απαρχή κινητοποιήσεων, καθώς τα νέα μέτρα οδηγούν σε νέα εξαθλίωση το λαό και δεν θίγουν όσους επί χρόνια λιμένονταν τον πλούτο, όπως προειδοποίησαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου οι πρόεδροι του Εργατικού Κέντρου Βόλου και της ΑΔΕΔΗ, Θανάσης Παπαδημόπουλος και Δημήτρης Κουτσούκος, καθώς και ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Βόλου Δημήτρης Βασιλείου. Κάλεσαν όλους σε γενικό ξεσηκωμό και με τα λεωφορεία μάλιστα που θα μισθωθούν για να αναχωρήσουν από το Δημαρχείο του Βόλου για τη Θεσσαλονίκη στις 2.30 το μεσημέρι του Σαββάτου. Η διοίκηση του Εργατοπολιτικού Κέντρου Βόλου καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους συνταξιούχους, να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση και συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΓΕΣΕ στις 8 του Σεπτέμβρη, στις 6 ώρα το απόγευμα στο Άγαμα Βενιζέλου, για να καταδικάσουμε τα νέα μέτρα τα οποία έρχονται. Επίσης, ξεκινώντας, θα ήθελα να καταγγείλω τη στάση του Πρωθυπουργού, ο οποίος επιλέγει τον εμφανιστή στη Θεσσαλονίκη για 5 λεπτά, σε έναν χώρο τον οποίο θα επιλέξει η αυλή του για να μπορέσουν να το θευγαδεύσουν. Έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος αρνείται να βρεθεί με τους κοινωνικούς εταίρους, να βρεθεί απέναντι στους εργαζόμενους, στους ανέργους και τους συνταξιούχους, οι οποίοι διαδηλώνουν για αυτά τα μέτρα τα οποία έρχονται. Έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος θέλει να θεσμοθετήσει τη σύγχρονη δουλεία, καταργεί το 40ωρο, καταργεί το 8ωρο, θέλει να ορίσει και να θεσπίσει κατώτατο μισθό, χωρίς να επιτρέψει τη διαπραγμάτευση μεταξύ των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργαζομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και να ορίσει καταβόληση των κατώτατων μισθών. Επίσης, κατάργει τον ΟΜΕΔ. Δεν επιτρέπει την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων για να υπάρξει μια εργασιακή ειρήνη και μια ομαλότητα στην αγορά εργασίας. Αυτές είναι αποτυχημένες πολιτικές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τις επιτρέψουμε να περάσουν. Όσο και να προσπαθεί να κρύβεται ο Πρωθυπουργός αυτός, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, θα βρεθεί αντιμέτωπο με τους εργαζόμενους. Εργαζόμενους, οι οποίοι δεν τους έχουν δώσει καμία νομιμή πολιτική δυνατότητα να μπορέσουν να επιλέγουν τέτοιες πολιτικές. Δυστυχώς, το φθινόπωρο που μπαίνει καυτό και μένει πιο καυτό από το καλοκαίρι, από τον καύσωνα που είχαμε. Τα προβλήματα συνεχίζονται. Δυστυχώς οι εργαζόμενοι καλούνται πάλι είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα να πληρώσουν το μάρμαρο. Αν σκεφτεί ότι ο καθένας από το πακέτο των 11 δις, ότι τα 5,5 είναι από το Υπουργείο Εργασίας και τα 2-3 είναι από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, από το δημόσιο τομέα δηλαδή, τα δώρα, καταλαβαίνετε ότι κανένας άλλος δεν σηκώνει το βάρος αυτό εκτός από τους εργαζόμενους. Και δεν είδαμε, θα το πω αυτό γιατί σε όσα σενάρια και αν παίχτηκαν, δεν είδαμε έκτακτη φορά στο μεγάλο εισόδημα. Και αυτό είναι ένα θέμα, διότι αυτοί που λιμένονταν τον πλούτο της χώρας τόσα χρόνια, δυστυχώς παραμένουν, μάλλον δυστυχώς για μας, ευτυχώς για αυτούς, παραμένουν στο απειρόβλητο. Δεν υπάρχει έκτακτη εισφορά για αυτούς. Τα 11 δις προσπαθούν μόνο από τους εργαζόμενους να τα βρούνε. Δεν είναι επιτυακή, όπως θέλει να λέγεται, η συγκέντρωση. Είναι συγκέντρωση διαμαρτυρίας, είναι συγκέντρωση οργής και είναι απαρχή αγώνων για αυτά που θα ακολουθήσουν. 2,5 ώρα, 2 με 2,5, για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, στο Δημαρχείο θα υπάρχουν λεωφορεία και της ΑΔΕΔΗ και του Εργατικού Κέντρου που θα μεταφέρουν τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, κάθοδο στην Αθήνα προγραμματίζουν αύριο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και οι λιμενικοί της Μαγνησίας. Εξάλλου, συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησαν σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί, ενώ έξω από τον Άριο Πάγο συγκεντρώθηκαν οι δικαστικοί. Στην εκδήλωση που προγραμματίζει ο δικηγορικός κλάδος την 1η Οκτωβρίου θα συμμετέχουν ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος επιτιμή του Συμβουλίου Επικρατείας Παναγιώτης Πικραμένος, καθώς και η πρώην πρόεδρος της Βουλής Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Νέα συνάντηση αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο μεταξύ των δημάρχων Αλονίσου και Σκύρου με στόχο την ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο νησιών στη διάρκεια της χειμερινής περίοδου.
Αθλητικά θέματα, υποδομές και αθλητικές διοργανώσεις στη Θεσσαλία βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γόραστο, ο οποίος ζήτησε ταυτόχρονα χαμηλότερη τιμολόγηση φυσικού αερίου στα ΕΑΚ και χρηματοδότηση της λειτουργίας τους από τον ΟΠΑΠ. Στις οικονομικές και υπόλοιπες εσωτερικές εξελίξεις τώρα με τον Πρωθυπουργό επικοινώνησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, από τον οποίο ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση για τις επαφές τουρνάρα στο Βερολίνο, θέτοντας παράλληλα και θέμα νέας σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση. Τα νέα μέτρα είναι τα φόπλακα για την οικονομία, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο λαός θα αντεπιτεθεί, το μήνυμα της Αλέκας Παπαρίγα εν ώψη των μέτρων. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Ολιρέν αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του επίμαχου email της Τρόικας προς την Αθήνα σχετικά με αναθεώρηση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble δήλωσε σήμερα πως είναι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη, όμως απέκλεισε ένα τρίτο πρόγραμμα στήριξης για τη χώρα μας. Στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ιωάννη Τέντε, μεταβιβάστηκε δικογραφία για τον πρώην εκπρόσωπο της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Παναγιώτη Ρουμελιώτη και τις δηλώσεις του ότι ήταν από την αρχή γνωστό πως το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μας δεν θα έβγαινε. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου επιδιώκεται να βρεθεί ένα συνολικό σχέδιο για τη ρύθμιση των δανείων υπερχρεωμένων οικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Δειγματοληπτικούς ελέγχους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της αυτοπεραίωσης προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών. Στην 96η θέση της κατάταξης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την Ανταγωνιστικότητα υποχώρησε η Ελλάδα από την 90η το 2011, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα. Μέλλον οσία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 7χρονο κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα μελλονοσίας που καταγράφεται φέτος στη Θεσσαλία, για το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων. Στις τοπικές αθλητικές ειδήσεις τώρα, η αγωνία για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου συνεχίζεται, καθώς μετά τη σημερινή σύσκεψη των φορέων του ποδοσφαίρου αποφασίστηκε το θέμα του να επιστρέψει πάλι στην ΕΠΟ, η οποία θα πρέπει να βρει την νομική φόρμουλα και να πάρει την τελική απόφαση. Η Νίκη Βόλου παίζει σε φιλικό παιχνίδι την Πέμπτη στον Τύρναβο και το Σάββατο με τη Βέρεια στο Πανθεσσαλικό. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.